Καλή σας μέρα. Μπήκαμε στην 40η και η Εκκλησία προσφέρει στη μελέτη μας το αρχικό επεισόδιο της δημόσιας ζωής του Ιησού Χριστού, που είναι γνωστή ως οι πειρασμοί στην έρημο. Οι πειρασμοί του Ιησού είναι και οι πειρασμοί που βιώνει κάθε χριστιανός, για να μην πω κάθε άνθρωπος, στις σχέσεις του με το Θεό και τους συνανθρώπους του. Δηλαδή, από πνεύμα ή μάλλον από αίσθηκτο αυτοσυντήρησης, ο άνθρωπος θέλει να είναι σίγουρος για την ύπαρξή του και ότι υπάρχει γύρω του, και θέλει να το υποτάξει στη δύναμή του. Ακόμα και αυτό που ονομάζει Θεό, κατά κάποιο τρόπο το θέλει και αυτό στην υπηρεσία του. Ας ακούσουμε πώς ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας μεταφέρει το επεισόδιο των πειρασμών του Ιησού στην έρημο. Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς οδηγήθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να πειραχθεί από το διάβολο. Και αφού νήστεψε για 40 μέρες και για 40 νύχτες, ύστερα πείνασε. Και πλησιάζοντας, ο πειρασμός του είπε: «Αν είσαι ο Γιος του Θεού, πες να γίνουν ψωμιά αυτές οι πέτρες». Αλλά εκείνος απαντώντας είπε: «Λέει η Γραφή, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά από κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Τότε ο διάβολος τον πήρε μαζί του στην Αγία Πόλη και τον έστησε στην κορυφή του ναού και του λέει: «Αν είσαι Γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτόν σου κάτω. Λέει πράγματι η Γραφή, για σένα θα διατάξει τους αγγέλους του και στα χέρια θα σε σηκώσουν, μη τυχόν σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα». Και ο Ιησούς του απάντησε, λέει πάλι η Γραφή, «Δεν θα πειράξεις τον Κύριο το Θεό σου». Πάλι ο διάβολος τον πήρε μαζί του σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του δείχνει όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα τους και του λέει: «Όλα αυτά θα σου τα δώσω, αν πέφτοντας στη γη με προσκυνήσεις». Τότε ο Ιησούς του λέει: «Φύγε Σατανά, γιατί λέει η Γραφή, θα προσκυνήσεις τον Κύριο τον Θεό σου και αυτό μόνο θα λατρεύσεις». Τότε ο διάβολος τον άφησε και ειδού προσήλθαν άγγελοι να τον υπηρετήσουν. Λόγος του Κυρίου. Ο πρώτος πειρασμός λοιπόν του Ιησού έχει ως αντικείμενο το ψωμί, την βιωτική μέρημνα. «Αν είσαι Γιος του Θεού, πες να γίνουν ψωμιά αυτές οι πέτρες». Δηλαδή, αν ο Θεός, θα λέγε ένας σημερινός χριστιανός ή κάποιος άνθρωπος, με αγαπά, ας κάνει να έχω ανεμπόδιστα, εύκολα και άφθονα τα αγαθά, για να ζήσω μια ζωή, θα την λέγαμε, ήρεμη και ευτυχισμένη. Κατά ακολουθία, η προσευχή αυτού του χριστιανού ή αυτού που έχει τον πειρασμό αυτό επικεντρώνεται στο να ζητάω να έχω και όχι να προσπαθώ διαμέσου της προσευχής να ανακαλύψω σε σχέση με το Θεό ποιος είμαι. Και η απάντηση του Ιησού: «Η βιωτική μέρημνα έχει αναφυσβήτητα την αξία της, όμως δεν πρέπει να της δίνουμε τόση αξία ώστε να είναι και το νόημα της ύπαρξής μας. Ή ακόμη χειρότερο, να μας κυριεύσει τόσο η συσσόρευση των αγαθών ώστε να μας οδηγήσει στην απληστία, που το μόνο που κάνει είναι να υπόσχεται πολλά, αλλά στο τέλος μας κάνει σκλάβους χωρίς να δίνει τίποτα». Ο μαθητής του Ιησού λοιπόν, όταν προσεύχεται στην προσευχή που ο Ιησούς Χριστός του δίδαξε, λέει «τον άρτο ημών των επιούσιων», δηλαδή ζητά το ψωμί για το σήμερα, και μάλιστα το ζητάει στον πληθυντικό, τον άρτον ημών, δηλαδή όλων μας, όχι μόνο για μένα αλλά και για τους άλλους. Θέτει δηλαδή την εμπιστοσύνη του και την ελπίδα του για το μέλλον του σε μια ζωτική σχέση με τον Θεό, με τον Θεό που είναι πηγή ζωής. Και ορίζοντας τη ζωή του είναι το εμείς και όχι μόνο το εγώ. Το καλό και το ωραίο είναι πράγματι καλό και ωραίο,
Αν είναι τέτοιο, δηλαδή καλό και ωραίο για όλους και όχι μόνο για μένα. Ο δεύτερος πειρασμός αφορά την εμπιστοσύνη σε έναν Θεό που εντυπωσιάζει με θαυματουργικές επεμβάσεις και για χάρη μου, όχι τόσο για τους άλλους. Αν είσαι Θεός, ρίξε τον εαυτό σου κάτω και θα στείλει τους αγγέλους του και στα χέρια του θα σε σηκώσουν. Δηλαδή τον Θεό τον αγαπάμε, δεν τον εκμεταλλευόμαστε. Την αγάπη του Θεού δεν τη ζητάμε, σου δίνω, μου δίνεις. Ό,τι εκείνος μας δίνει, μας το προσφέρει, το δεχόμαστε όχι μόνο για προσωπική εκμετάλλευση, αλλά σε συμπληρωματικό με την απάντηση του πρώτου πειρασμού για το κοινό καλό. Κατ' ακολουθία των πλησίων μας, που είναι πλάσμα του Θεού, τον αγαπάμε και δεν τον κάνουμε αντικείμενο για να ασκήσουμε την δύναμή μας επάνω του και να επωφεληθούμε από την αδυναμία του. Ο τρίτος πειρασμός, ο αιώνιος πειρασμός του ανθρώπου, η νομή της εξουσίας προς όφελός του. Όλα θα σου τα δώσω αν πέφτοντας στη γη με προσκυνήσεις. Δηλαδή μην αφήσεις κανένα, ούτε Θεό ούτε άνθρωπο, να σε εξουσιάσει. Αν θες να γίνεις κάποιος, φρόντισε εσύ να συγκεντρώσεις όσο περισσότερη εξουσία έχεις. Η γη δεν κερδίζεται με το σταυρό στο χέρι, πόσο μάλλον η ζωή. Με τη δύναμη και την επιβολή της εξουσίας θα λύνεις τα προβλήματά σου. Η αγάπη δεν χρειάζεται, δεν έχει θέση. Ακολούθησε τη λογική της δύναμης και της εξουσίας και θα έχεις τα πάντα. Να ο τρίτος πειρασμός. Και ποιος δεν έχει αυτόν τον πειρασμό αργά ή γρήγορα, και ποιος αντιστέκεται ή δεν υποδουλώνεται. Το πνεύμα της αυθεντικής πίστης είναι εντελώς αντίθετο με όλους τους παραπάνω πειρασμούς που είναι εγωκεντρικές προσπάθειες, γιατί διεκδικούν τιμές και προνόμια για τον εαυτόν τους, αυτοί που τα διεκδικούν, το πολύ για την κάστα τους, το σώι τους, χωρίς να σκέφτονται και να υπολογίζουν τη ζημιά που αυτά τα προνόμια μπορούν να κάνουν στην υπόλοιπη ανθρωπότητα που δεν είναι αφηρημένη, αλλά που είναι αυτός που ζει δίπλα τους, ο γείτονάς τους, ο αδύναμος, ο φτωχός, και όλοι αυτοί που δίνουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτούς που ευαγγελίζονται ότι έχοντας την δύναμη θα τους υπηρετήσουν. Και αυτοί που έχουν τη δύναμη και λένε ότι θα υπηρετήσουν τους φτωχούς τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, δημιουργούν περισσότερους φτωχούς και αδύναμους και περιθωριακούς. Οι πειρασμοί δεν είναι μόνο προσωπικοί, είναι και κοινοτικοί, και που στην ουσία τους είναι κατάσπαρτοι στη ζωή μας, που τη βάζουν σε δοκιμασία και μας κάθε φορά που βρισκόμαστε μπροστά στο αν είμαστε ελεύθεροι και αν η ελευθερία που ο Θεός μας πρίκησε είναι πραγματική. Μιας ελευθερίας που η ίδια λοιπόν πειράζεται, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τι θέμε, εφόσον το μπορούμε, όπως λέμε πολλές φορές, ή είμαστε ελεύθεροι για να κάνουμε με γνώση και ευθύνη το καλό. Ο Ιησούς μας δείχνει ότι οι πειρασμοί μπορούν να ξεπεραστούν, αλλά χρειάζεται νυφαλιότητα, χρειάζεται σκέψη, μελέτη, προσευχή, αυτογνωσία, συνεργασία με τους άλλους και αλληλοβοήθεια. Στον Ιησού δεν υπάρχει καμιά αγωνία ενόσο αντιμετώπιζε τους πειρασμούς. Ο Ιησούς φαίνεται πραγματικά σε μας ως το μοντέλο του συνειδητού και ισχυρού ανθρώπου που έχει γνώση και συνείδηση της ευθραυστότητας της ανθρωπότητάς του, που τον εκθέτει σε πειρασμούς,
αλλά με πλήρη συνείδηση αντιστέκεται. Και αντιστέκεται με τη βοήθεια του Θεού. Όχι όμως του Θεού στον οποίο αναθέτουμε τις ευθύνες και τις αδυναμίες μας για να εκπληρώσει τις επιθυμίες μας, αλλά ενός Θεού συνοδοιπόρου, συμπαραστάτη και συνήγορου που μαζί μας βαδίζει τη ζωή και μαζί μας σηκώνει τα βάρη της ζωής. Δεν του τα αναθέτουμε. Οι ευθύνες είναι δικές μας. Ο Ιησούς μας καλεί να τον ακολουθήσουμε καλύτερα στην πορεία του, ώστε μαζί του να φτάσουμε και στο βουνό της μεταμόρφωσης. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας. Αμήν.